Πολύ σωστά το λέτε, ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά τα γεγονότα, η ενέργεια έχει εκτοξευθεί, οπότε ο κόσμος κοιτάζει να δει τι μπορεί να κάνει να βελτιώσει το σπίτι του. Ε, όμως υπάρχει μια ιστορία, δηλαδή, εμείς οι ενεργειακοί οι μηχανικοί, έχουμε βγει, α πούμε, οι ενεργειακοί επιθεωρητέ, όπω λέγονται, που είναι διαφόρων ειδικοτήτων. Ε, είμαστε, μετράμε κάποια χρόνια, α πούμε, τα οποία είναι περίπου 12-13 χρόνια και έχουν να κάνουν με μια κίνηση που έβγαλε, η, έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγει το περίφημο ενεργειακό πιστοποιητικό. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, ο κόσμο άρχισε να λέει τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό, τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό. Όμω σιγά σιγά άρχισε να μαθαίνει και τι μπορεί να κάνει στο σπίτι του για να το βελτιώσει ενεργειακά. Και θα πούμε τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα, να τα οποία είναι πρακτικά... Να ξεκινήσουμε από τις πιο ήπιες παρέμβασεις που μπορεί να γίνουν, χωρίς να, κάνουμε, χωρίς να χρειάζεται τεράστια δαπάνη ε, ενεργειακής ε, αναβάθμισης. Η πιο ήπια, η πιο εύκολη η κίνηση, η πιο οικονομική κίνηση που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να πάει να βάλει ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα. Mm -hmm. Δεν έχει ηλιακό θερμοσύμφωνα, θερμαίνεται... Με, τον ηλεκτρικό θερμοσύ... με ένα ηλεκτρικό θερμοσύφωνο, ας το αντικαταστήσει αυτό, ας βάλει ένα ηλιακό θερμοσύφωνο. Έχουν βγει και κάποια προγράμματα για αυτά. Μπορεί, άμα έχει παλιά κλιματιστικά, να τα αντικαταστήσει αυτά. Να βάλει καινούργια κλιματιστικά, τα οποία είναι πολύ πολύ ενεργειακά, πολύ πολύ καλά στην απόδοση τους mm -hmm. και θα έχει πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα το... δίλημα που τίθεται πάντα, κύριε Κοκολιά, είναι συμφέρει περισσότερο α, θέρμανση με ρεύμα, θέρμανση με φυσικό αέριο, θέρμανση με πετρέλαιο. Εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι μια μελέτη την οποία την κάνει κάθε χρόνο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια. Κάνει μια μελέτη και βάζει τι διάφορε μορφέ θέρμανση. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, έχουμε θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα. Το να θερμανθεί με ένα κλιματιστικό ή αντλία θερμότητα είναι χρησιμοποιεί. Για να δουλέψει το μηχάνημα, χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πάρα πολύ ευεργετικά στο σπίτι και δίνουν τρομερή εξοικονόμηση ενέργεια. Ε, θα έχει ακούσει όλο ο κόσμο αδλία θερμότητα. Τώρα είναι η καινούργια τάση. Ναι, να πάμε να για βάλουμε για αδλίε θερμότητα. Είναι μια πολύ καλή λύση. Αλλά θέλω να πω, γυρνώντα λίγο πιο πριν, ότι ίσω η πιο καλή λύση που μπορεί να κάνει κάποιο στο σπίτι του για να το αναβαθμίσει ενεργειακά είναι να κάνει θερμομόνωση. Mm -hmm. Δηλαδή γύρω-γύρω γύρω-γύρω-γύρω από το σπίτι να πάει να τον τοντήσει, να βάλει έτσι να το πω απλά μια κουβέρτα και να πάει με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει τη θερμότητα μέσα στο σπίτι του. Ποιοι υποφέρουν ιδιαίτερα, τα ρετυρέ. Όσοι είναι ρετυρέ και οι πολυκατοικίε αυτέ είναι αμόνοτες που μιλάμε ότι αυτά είναι, είναι, είναι πάρα πολλέ αυτέ οι πολυκατοικίε ε, στην Ελλάδα, χιλιάδες, αυτοί χιλιάδες. οι άνθρωποι υποφέρουν. Όπω πρόβλημα μπορεί να έχει και κάποιο που μένει στην πιλωτή. Η θερμομόνωση, λέτε, είναι η, 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 η πρώτη και πιο δομική έτσι, ενίσχυση που μπορεί να κάνει κάποιο. Είναι, είναι η πιο δυνατή λύση που μπορεί να κάνει κάποιο και να φτιάξει το σπίτι του Άμεσα, δηλαδή μπορεί ένα σπίτι να θερμομονωθεί σε 15-20 μέρε και λέω και πολλέ. Mm -hmm. Έτσι εξαρτάται τον καιρό. Βέβαια, τα κόστη είναι απαγορευτικά, εκεί. Δεν έχει. είναι απαγορευτικά. Είναι πράγματα τα οποία, αν τα κάνει δηλαδή σε σπίτια τα οποία τα έχουμε κάνει και μιλήσαμε με του ιδιοκτήτε τώρα, τώρα, δηλαδή λίγο πρωτού ξεκινήσει το κρύο, δεν έχουν ανάψει καλοριφέρα, δεν έχουν ανάψει τίποτα. Και μέσα το σπίτι είναι 19,5 βαθμού. 19 δηλαδή αυτά τα σπίτια φτιάχνονται και πλέον έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Λέτε λοιπόν ότι το Α είναι η θερμομόνωση από εκεί και πέρα. Και είναι τη μόδα και είναι η νέα τάση. Αντιλίε θερμότητα. Αν κάποιο πάρει μια αντιλία θερμότητα, τι κερδίζει και, την... και, ποια, είναι τα... τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα. Ε, κοιτάξτε, το καλύτερο που μπορεί να κάνει και η αντιλία θερμότητα δουλεύει πάρα πολύ καλά σε σπίτια τα οποία είναι θερμομονωμένα. Mm. Έτσι, εκεί δουλεύει ε, ιδανικά. Δουλεύει, η αντιλία θερμότητα δουλεύει σε χαμηλότερε θερμοκρασίε, δουλεύει πιο αποδοτικά. Και είναι ένα μέσο το οποίο πλέον από ό,τι φαίνεται και στις μελέτες τώρα τις τωρινές είναι πολύ πολύ οικονομικότερο και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. η απόσβεση όμως αυτών των πραγμάτων δεν γίνεται άμεσα. Έτσι δηλαδή θέλει κάποια χρόνια, θέλει για, κάποια να, χρόνια. για να α... αποσβεστεί μια τέτοια εγκατάσταση. Πέρα από τη θερμομόνωση που λέτε ότι είναι το α, εσείς τι θα συνιστούσατε στους καταναλωτές ενέργειας. Θα έλεγα το πρώτο πράγμα είναι η θερμομόνωση, μετά πήγαινε άλλαξε τον ηλιακό, βάλει έναν ηλιακό ε, στο σπίτι. Ε, αν δεν μπορεί κάποιος ε, να ε, θερμανθεί, να βάλει με ένα λέβητα φυσικού αερίου, να βάλει ε, μια αδλία θερμότητας, μπορεί να αντικαταστήσει τα παλιά ε, κλιματιστικά και να βάλει ε, καινούργια κλιματιστικά ε, σύγχρονα. Αλλάζοντα και τα φώτα πλέον που δεν υπάρχουν πλέον οι λάμπε πυρακτώσεω γίνονται όλε LED, ε, έχουμε πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι. Έχουμε πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι.